Λοιπόν, καλησπέρα. Σήμερα θα δούμε ένα πολυεργαλείο, το Leatherman Serge. Εδώ είναι η θηκούλα. Το κουτί είναι άδειο, έχει ανοιχτεί, έχει χρησιμοποιηθεί. Πάμε λίγο να δούμε. Ας δούμε λίγο τη θήκη αρχικά. Λοιπόν, η θήκη είναι nylon. Έχει εδώ πέρα υποδοχή για να μπαίνει στη ζώνη. Έχει εδώ δεξιά και αριστερά στο πλάι δύο θηκούλες, λαστιχένιες, για να μπορείς να βάζεις κάποια πράγματα αν θες. Εγώ έχω βάλει μια προέκταση εδώ πέρα. Μέσα έχει την κύρια θήκη, ας πούμε, για να μπαίνει το εργαλείο. Και μπροστά και πίσω έχει δύο λαστιχένιες υποδοχές. Εδώ και εδώ, για να μπορέσεις να βάλεις κάποια άλλα πράγματα. Αυτό είναι κανονικά μέσα στη θήκη, υπάρχει και έχει μέσα ανταλλακτικά, θα δείξουμε που χρησιμεύουν και πώς. Λοιπόν, αυτή είναι η θηκούλα. Πάμε λίγο να δούμε το εργαλείο τώρα. Το εργαλείο είναι 350 γραμμάρια σε βάρος. Έχω πάρει το μαύρο, βγαίνει σε ασημή κανονικά, έχω πάρει τη μαύρη έκδοση. Είναι αρκετά μεγάλο στο χέρι. Είναι αρκετά μεγάλο σαν μέγεθος, δεν είναι μικρό εργαλείο. Και αρκετά βαρύ, δηλαδή το καταλαβαίνεις στο χέρι σου και στην τσέπη σου. Το κλιπ αυτό εδώ πέρα είναι για να πιάνεις την τσέπη. Δεν είναι, πρέπει να αγοραστεί έξτρα το κλιπ. Το κουτάκι αυτό είναι του κλιπ. Και μαζί με το κλιπ σου δίνει δώρο και αυτό. Που αυτό ουσιαστικά είναι το quick release, αν βγάλεις το κλιπ. Θα δείξουμε λίγο αυτό, να το βγάλουμε από τη μέση. Αν βγάλεις το κλιπ, αυτό είναι το quick release. Ουσιαστικά αυτό τι κάνει, το πιάνεις κάπου σε μια τσάντα, σε ένα backpack, σε ένα καραμπίνερ, κάπου όπου θέλεις, και βάζεις ένα σκηνάκι ή το πιάνεις από οπουδήποτε και το εργαλείο σου το έχεις εκεί και κρέμεται, ξέρω εγώ, ασφαλισμένο. Και αν θέσεις να το χρησιμοποιήσεις, πατάς το κουμπάκι εδώ που έχει, αυτό εδώ, το κουμπί, και αμέσως το απελευθερώνεις. Και μετά για να το ξαναβάλεις, κάνεις την ίδια διαδικασία, πατάς το κουμπί και το κουμπώνεις. Δεν φεύγει, το πιάνει πάρα πολύ δυνατά το εργαλείο, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει. Και σου έχει μέσα αυτό και το κλιπ. Το κλιπ κάνει 8 ευρώ. 8 ευρώ το έχω πάρει, ναι. Και είναι για να το βάζεις στην τσέπη, να μην σου πέφτει όλο το βάρος, ας πούμε, στην τσέπη. Να πέφτει το βάρος εδώ στο κλιπ, θεωρητικά. Πάμε να δούμε λίγο το εργαλείο τώρα. Λοιπόν, η πένσα είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι αρκετά μεγάλη σαν πένσα. Δεν είναι πολύ χοντρή το πάχος, αλλά είναι αρκετά μεγάλη, φαίνεται στιβαρή. Τα κοφτάκια αλλάζουν, αν σου χαλάσουν, αν τα χαλάσεις μπορείς να τα αλλάξεις. Αγοράζεις ανταλλακτικά και τα βάζεις μόνος, είναι πολύ εύκολο. Ξεβιδώνεις εδώ τις βίδες τις δύο και βάζεις τα καινούρια. Δεν θέλουν ακόνισμα αυτά και τέτοια. Δεν χρειάζεται να τα ακονίζεις δηλαδή. Μέσα τώρα το εργαλείο έχει 3 εργαλεία από τη μία πλευρά και 2 από την άλλη. Από εδώ έχει 2 ίσια κατσαβίδια. 2 ίσια κατσαβίδια. Ένα μικρό και ένα λίγο πιο μεγάλο. Αυτό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σαν pry bar, ας πούμε. Να ανοίξεις κάποια κουτιά, να ανοίξεις κάποια κουτί από μπογιές, ας πούμε. Μα βάφεις, το βάζεις κράκ για να ανοίξεις τα κουτιά, ας πούμε. Έτσι το προμοτάρει η Leatherman. Και σαν κατσαβίδι αλλά και σαν pry bar, αλλά δεν είναι για πολύ δύναμη γιατί θα σπάσει. Μπορεί να είναι ατσάλι, σκληρό κτλ. Αλλά είναι σχετικά εύθραυστα. Αυτά τα δύο είναι τα πιο εύθραυστα εργαλεία θεωρητικά που έχει πάνω το πολυεργαλείο. Αυτό είναι το σουβλί, ας πούμε, το τρυπανάκι. Με μια τρύπα εδώ για να μπορείς να ράβεις. Και όλα τα εργαλεία κλειδώνουν. Εδώ. Κλειδώνουν, δεν κλείνει. Και για να το κλείσεις, απλά πατάς το κουμπάκι που έχει πίσω εδώ πέρα. Αυτό. Και το κλείνεις. Ή, αν κλειδώσει και δεν κλείνει, μπορείς απλά να σηκώσεις κάποιο άλλο εργαλείο μέχρι τη μέση
Αν σηκώσει κάποιο εργαλείο μέχρι τη μέση, απελευθερώνει τη ασφάλεια και έτσι μπορεί να το κλείσει. Τώρα, από την άλλη πλευρά έχει δύο εργαλεία. Αυτό εδώ είναι το κλασικό το ανοιχτήρι. Το ανοιχτήρι. Το οποίο είναι και για μπουκάλια και για κονσέρβες. Είναι δύο σε ένα θεωρητικά. Μπουκάλια δεν ανοίγει τόσο καλά. Για να ανοίξεις μπουκάλι, μπύρας ας πούμε, αν το εργαλείο το έχεις εδώ και πας να ανοίξεις, δεν μπορείς να ανοίξεις. Γιατί όταν πας να το βάλεις στο μπουκάλι, δεν σε αφήνει να το βάλεις, γιατί ακουμπάει αυτή η πλευρά πάνω στο μπουκάλι, στο γυάλινο και δεν μπορεί να πιάσει το καπάκι εδώ κάτω. Πρέπει να το χρησιμοποιήσεις το εργαλείο έτσι για να ανοίξεις το μπουκάλι. Κονσέρβα δεν έχω ανοίξει ποτέ, δεν ξέρω. Και εδώ στην άκρη, μέσα, έχει για απογύμνωση καλωδίων αυτό εδώ πέρα, το κομμάτι που έχει. Είναι για να απογυμνώνεις κάποια καλώδια. Και το άλλο εργαλείο είναι το κατσαβίδι της Leatherman, που κρατάει πάνω, που μπορείς να πάρεις τις μύτες της Leatherman αν θέλεις και να έχεις πάνω σου μια συλλογή από κατσαβιδάκια. Αυτή είναι διπλή η μύτη, τη δίνει κανονικά και είναι από τη μία μεριά, είναι λεπτές βέβαια, δεν είναι σαν τις κανονικές τις εξάγωνες, και από τη μία μεριά είναι κατσαβίδι, ίσιο, τι νούμερο είναι, λέει, νούμερο, δεν λέει, νούμερο 1 είναι το Philips, είναι νούμερο 1, 1-2, νούμερο 1-2 είναι το Philips, δηλαδή είναι διπλό, και το άλλο είναι 3/16 λέει, το ίσιο. Κλειδώνει και αυτό κανονικά. Πάμε να δούμε λίγο και απ' έξω τα εργαλεία που έχει. Στην εξωτερική, γιατί έχει και 4 εργαλεία απ' έξω. Τα μαχαίρια, τα δύο μαχαίρια που έχει είναι εξωτερικά. Όταν το πιάνεις με το δεξί χέρι, το εργαλείο, η πρόσβασή σου, η άμεση είναι στα μαχαίρια. Είτε είναι αυτό το μαχαίρι, το ίσιο, είτε αν το γυρίσεις το εργαλείο, είναι το πριονωτό μαχαίρι. Πώς τα ξεχωρίζεις τώρα, άμα δεν τα κοιτάς. Το πριονωτό μαχαίρι έχει εδώ πάνω ραβδόσεις. Ενώ το ίσιο δεν έχει. Οπότε κάνεις ένα έτσι και καταλαβαίνεις ποιο μαχαίρι πας να ανοίξεις κάθε φορά. Με το δεξί χέρι. Με το αριστερό χέρι, αν πιάσεις το εργαλείο, έχεις πρόσβαση άμεση στη λίμα. Που αυτό αλλάζει και μπορείς να έχεις πριόνι. Ή, αν το γυρίσεις, στο ψαλίδι. Το οποίο ενεργοποιείται το ψαλίδι, ενεργοποιείται η επαναφορά του. Μόλις το ανοίξεις, τώρα δεν έχει επαναφορά, μόλις το ανοίξεις και κλειδώσει, ενεργοποιείται η επαναφορά του. Αυτό είναι λάδι, τα έχω λαδώσει. Λοιπόν, είπαμε με το δεξί χέρι βγάζεις τα μαχαίρια πολύ εύκολα, κλειδώνουν όλα κανονικά εννοείται, έτσι. Αν το δουλέψεις λίγο, μπορείς και με το αριστερό χέρι και με το δεξί χέρι να βγάζεις και τα ψαλίδια και τα λοιπά που είναι από την άλλη πλευρά. Αν το δουλέψεις λίγο και το συνηθίσεις στο χέρι σου. Οπότε δηλαδή μπορείς να το δουλέψεις όλο με το ένα χέρι. Αυτά είναι τα εργαλεία τα εξωτερικά. Θα ανοίξω λίγο όλα να τα δούμε. Αυτά είναι τα εξωτερικά εργαλεία. Δύο μαχαίρια, ψαλίδι και ο αντάπτορας εδώ αυτός που παίρνει διάφορα εργαλεία επάνω. Και τι εννοώ διάφορα. Εδώ μέσα έχει ένα πριονάκι, ας πούμε, για ξύλο. Αυτό εγώ έχω επιλέξει να βάλω τη λίμα πάνω. Αυτό μπορούμε να το βάλουμε εδώ πάνω και αντί για λίμα να έχουμε πριόνι. Πώς μπαίνει αυτό, ανοίγει αυτό εδώ πέρα. Πρόσφυγμα αυτό εδώ πέρα με τον ήχη μας, το ανοίγουμε. Βγάζουμε τη λίμα. Βάζουμε το πριόνι μας και το κλείνουμε πάλι. Και τώρα έχουμε ένα πριόνι ας πούμε. Το οποίο άμα είσαι έξω, άμα είσαι κάπου σε βουνό, σε τέτοιες ιστορίες, βάζεις το πριόνι. Άμα είσαι εντός πόλης ας πούμε και τα λοιπά, ή ανάλογα τη δουλειά που κάνει ο καθένας, μπορείς να έχεις τη λίμα. Μπορείς να βάλεις και του εμπορίου, αυτά είναι τη Leatherman τα δύο, μπορείς να βάλεις και του εμπορίου αν θέλεις, αυτό ας πούμε είναι ένα σιδεροπρίωνο του εμπορίου, που έχει τον adapter πίσω της σέγας, έτσι λέγεται αυτό, το TAF. Οπότε, μπορείς άμα θες ας πούμε να κόψεις ένα σίδερο, να έχεις μαζί σου που έχει και ένα σιδεροπρίωνο, αυτό μπαίνει λίγο πιο δύσκολα τώρα το συγκεκριμένο.
και μπορείς να έχεις, αυτό θα αγοράσει έξτρα εγώ έτσι, από ένα μαγαζί εδώ στη γειτονιά ας πούμε, και μπορείς να έχεις το σιδεροπρίονό σου και δεν σε νοιάζει κιόλας αν θα χαλάσει, αν θα κάνει, γιατί ανά πάσα στιγμή το βγάζεις, το πετάς, παίρνεις ένα άλλο. Η λίμα τώρα αυτή, από τη μία μεριά είναι σιδερένια και από την άλλη είναι με επίστρωση από διαμάντι θεωρητικά και μπορείς και να ακονίσεις μαχαίρια. Από εδώ φαίνεται σαν να μην είναι λίμα, αλλά είναι. Είναι πολύ ψηλή λίμα, ας πούμε, και μπορείς να ακονίσεις και μαχαίρι θεωρητικά. Και από εδώ κάτω έχει έτσι κάτι δοντάκια, σαν πριόνι, ας πούμε, για σίδερο, αλλά δεν νομίζω ότι θα κόψει σίδερο. Τώρα, αυτό είναι το εργαλείο. Είναι αρκετά στιβαρό. Το μαύρο είναι πολύ όμορφο. Σαν χρώμα, μου αρέσει πολύ. Φαίνεται έτσι πιο στρατιωτικού τύπου, ας πούμε, το μαύρο. Και η θικούλα, και ταιριάζει και με τη θικούλα. Πολύ. Θα κάνω και κάποια στιγμή μια σύγκριση σε κάποιο άλλο βίντεο με το πολυεργαλείο της Victorinox που έχω δείξει σε άλλα βίντεο. Είναι λίγο πιο μικρό το Victorinox. Θα κάνω μια σύγκριση κάποια στιγμή σε κάποιο άλλο βίντεο. Επίσης τώρα, για αυτό εδώ πέρα, είπαμε, μπορούμε, άμα θέλουμε, να πάρουμε με γύρω στα 50 ευρώ, χοντρικά τώρα πάνω κάτω, τις μύτες αυτές. Είναι γύρω στις 40 μύτες. Κάνουν γύρω στα 30 ευρώ αυτές. Και μπορείς να πάρεις και την προέκταση. Που είναι, αυτή δεν είναι αυτή η προέκταση, αλλά είναι σαν αυτή. Που μπαίνει εδώ. Αυτή δεν μπαίνει εδώ, γιατί δεν χωράει. Αυτή είναι τη Victorinox. Που μπαίνει εδώ και ουσιαστικά μπορείς να το κάνεις να παίρνει εξάγωνες μύτες. Εξάγωνες τις κλασικές δηλαδή, αυτές εδώ πέρα. Και να μην χρειαστεί να αγοράσεις τις ακριβές μύτες της Leatherman και να έχεις την προέκταση μαζί σου, την οποία θα την έχεις μόνιμα, ξέρω εγώ, εδώ μέσα. Και όποτε θες να βιδώσεις, να ξεβιδώσεις, να την κοτσάρεις επάνω, να έχεις και τις μύτες σου, ξέρω εγώ, μαζί σε ένα κουτάκι, να τις βάζεις να κάνεις τη δουλειά σου. Πολύ πιο οικονομικά. Δηλαδή μπορείς να βρεις μια φτηνή προέκταση, όπως έχω κάνει εγώ. Έχω βρει μια φτηνή προέκταση που την πήρα 1 ευρώ. Πολύ φτηνή. Και ουσιαστικά την έχω τροχίσει εδώ στην άκρη. Αυτή ήταν έτσι. Ήταν έτσι. Την τρόχισα και την έκανα περίπου ίδια με αυτό εδώ πέρα. Οπότε αντί να πληρώσεις 25 και 30 ευρώ που κάνει η γνήσια προέκταση της Leatherman, απλά παίρνεις μια φτηνή αν ασχολείσαι λίγο και πιάνει λίγο τα χέρια σου και την τροχίζεις. Και τώρα μπαίνει πάνω κανονικά. Μπορεί να έχει λίγο τζόγο, αλλά και της Leatherman έχει τζόγο και εκείνη κουνιέται. Και πλέον μπορείς μαγνητικά εδώ πέρα, αυτά τώρα, είναι μαγνητικό, να κάνεις τη δουλειά σου με τις κανονικές μύτες που μπορείς να τις αγοράσεις πάμφθηνα από κάποιο κατάστημα, ας πούμε. Είναι πολύ φτηνές αυτές. Και παίρνεις όσες χρειάζεσαι, όποιες χρειάζεσαι και κάνεις τη δουλειά σου μια χαρά. Την κρατάει κιόλας, δεν πέφτει. Οπότε αν πιάνουν λίγο τα χέρια σας, ας πούμε, μπορείτε να το φτιάξετε πολύ εύκολα αυτό, δεν είναι τίποτα. Άμα έχετε τα εργαλεία. Αυτό είναι το πολυεργαλείο. Με το κλειψάκι μπαίνει και στη θήκη μέσα, χωράει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί η θήκη είναι αρκετά φαρδιά. Ανοίγει δηλαδή αρκετά. Αυτό είναι το πολυεργαλείο. Θα γίνει και σύγκριση, όπως είπα, σε άλλο βίντεο. Με το Victorinox. Καλή συνέχεια.